Και όταν περνάει ο έρωτας και για σένα τελειώνει η σχέση? Αν δεν έχουν προλάβει ταυτόχρονα όμως και οι δύο να την έχουν μετατρέψει σε αγάπη, ναι. Ταυτόχρονα, είναι θέμα timing δηλαδή. Εντελώς. Γιατί φαντάσου ο άλλος να αγαπάει, αλλά η άλλη να είναι ακόμα ερωτευμένη, η τούμπαλη. Η κόρη σου που είναι κορίτσι. Mm. Και την ξέρω τη σχέση πάρα πάρα πολύ. Άλλη ήταν αγόρι, πιστεύεις θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν με βοηθάει η φαντασία μου. Να. Δεν με βοηθάει καθόλου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν, βλέπω αγόρια τα φίλων που μπορεί και να με συμπαθούν. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Άλλωστε δεν πρόκειται να κάνω άλλο παιδί. Αυτό είναι το παιδί μου. Αυτό είναι απόφαση, υποθέτεις ότι το πιο πιθανό είναι αυτό? Απόφαση, όπως ήταν και συνειδητή απόφαση να κάνω συγκεκριμένη ηλικία παιδί με συγκεκριμένο άνθρωπο. Αν ας πούμε αυτή τη στιγμή προκύψει ένας έρωτας στη ζωή σου και διψάει το σώμα μιας γυναίκας για... Όχι. Σε άλλη πηγή αν διψάει. Σε άλλη πηγή. Ναι, θέλω να σου πω, υπάρχει κάτι... Κυρά μου. Υπάρχει κάτι... Χωρίς το κυρά μου. Υπάρχει κάτι το... Για μένα ναι. Είναι αν όχι ανήθικο, είναι βαριά η λέξη, αλλά δεν είναι ωραίο. Είμαι 60 χρονών. Φαντάζεσαι το παιδί μου να πηγαίνει σχολείο 10-12, να πηγαίνει το παίρνω και να το ρωτάνε πάλι σε πέντε παππούζο. Του ξέρεις ότι εμένα μου το είχαν πει, εμένα, που ο μπαμπάς μου με έκανε 43. Ναι. Και μου είχαν πει μια. Και μου άρεσε ένα κοριτσάκι, μου είχε πει: είναι ο παππούς έξω για τον μπαμπά μου. Αλλά πέραν αυτού όμως, υπάρχει και το άλλο. Δεν μπορείς να διακινδυνεύσεις 14 χρονών το πλάσμα σου να χάσει τον πατέρα. Γιατί από μια ηλικία και έπειτα το ρολόι αρχίζει και χτυπάει. Σωστά είναι όλα αυτά, ταυτόχρονα είναι και σχετικά. Ας πούμε για παράδειγμα, κάποια στιγμή έχω μιλήσει με μια φίλη η οποία έχασε τον πατέρα της 7 χρονών και αυτό το πράγμα τη δυνάμωσε και έχει γίνει μια γυναίκα γνωστή η οποία είναι σιδηρά. Ναι, αλλά και εγώ ξέρω άλλες φίλες που έχουν χάσει τον πατέρα τους 14 χρονών και δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα. Θέλω να πω... Ναι. Εσύ οφείλεις να τα έχεις σκεφτεί σωστά. Ναι, ναι. Εσύ με τον Κώστα, τον αδερφό σου, πόσα χρόνια διαφορά έχετε? 7. Μικρός τον προστάτευες? Όχι, τον ταλαιπωρούσε. Απ' τη ζήλια σου που γεννήθηκε. Μάλλον. Ήσουν ένα πολύ κακό παιδί μικρός. Κακό και χοντρό. Μου έχεις περιγράψει αυτή την εικόνα, το ότι ζήλευες το καρεκλάκι του και πήγες και χώθηκες, ναι, σφήνωσες και το σπάσατε για να βγεις. Ναι, όχι. Αφού τον σβέρκωσα και τον έβγαλα το καρεκλάκι. Αυτή η απροκάλυπτη ζήλια σου δεν σε πείραζε καθόλου που την έβλεπαν οι γονείς σου? Δεν καταλάβαινα ότι ήταν ακριβώς ζήλια τότε, 7 χρονών, 8 ήμουνα. Ενόχληση ήταν. Τι θέλει αυτός τώρα εδώ? Τι θέλει? Ο πατέρας σου σε τι ηλικία όταν ήσουν εσύ πέθανε? Ο πατέρας μου 105. Όχι, εσύ σε τι ηλικία ήσουν? 40 ήταν το... Ναι, εκεί 40 τόσο χρονών. 40. Τη μανούλα σου την έχασες πρόσφατα, έχει 2 χρόνια. Όχι περισσότερο, έχει 4. Έχουν περάσει 4, Γιώργο. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν πρόπερση αυτό το πράγμα. Ναι, την μου την ξέρεις, την ήξερες. Ναι. Αυτό σου κόστησε περισσότερο, έτσι, ναι, σαν απώλεια. Κάτι γίνεται, ναι, με τις μάνες μας. Είναι πιο σκληρό από ότι ο πατέρας, έτσι, ναι. Θυμάμαι μία στιγμή όταν είχα πάει στο νοσοκομείο και μόνος μου για τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Και ήταν συγγενής ο γιατρός και μου είπε ότι η μητέρα σου δεν έχει 6 μήνες. Το άκουσα με μια περίεργη ψυχραιμία, έφυγα και θυμάμαι όπως βγήκα από το νοσοκομείο, είχε κάτι σκαλοπάτια και είχα παρκάρει τη μοτοσυκλέτα στο πάρκινγκ. Πήγα να κατεβώ τα σκαλοπάτια. Και το σώμα δεν πήγαινε. Το σώμα δεν πήγαινε. Χωρίς καμία σκέψη, χωρίς τίποτα το συγκινητικό. Δεν πήγαινε το σώμα. Χωρίς να θέλω να κάνω τώρα τον μελοδραματικό, ο Καβάφης είχε δίκιο όταν έλεγε ότι το σώμα θυμάται. Υπάρχει μια σωματική σχέση με τη μητέρα. Το παρατήρησες εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε, ξέρεις, μία σκέψη όπου
απλώς με τρομοκράτησε το γεγονός ότι το πόδι δεν κατέβαινε το σκαλοπάτι, μόνο του το σώμα. Αυτό. Ένιωσες να απελευθερώνεσαι χάνοντας τους γονείς σου κιόλας, γιατί θέλω να πω, σαφέστατα οι απώλειες κοστίζουν τόσο πολύ, αλλά μπορεί ξαφνικά να απαλλαχθείς και από ένα φόβο σαν αρχαίγονο, ρε παιδί μου, και να πεις τελικά ήταν... Όχι, όταν ζουν οι γονείς, έχεις κάποιους μπροστά σου και εσύ είσαι πίσω από αυτούς. Να. Όταν φύγουν, είσαι ενώπιος ενωπίο. Είσαι μόνος, δεν έχεις κάποιον άλλον. Δεν είναι μόνο η αίσθηση ότι και τώρα είμαι ο επόμενος. Είναι ότι δεν έχεις κάποιον να σε προστατεύει, δεν έχεις κάποιον να... Ναι, αυτό να... Ναι. Μόνος. Ναι. Αυτό που λέμε, τώρα είμαι μόνος μου. Είσαι αυτός και εκεί. Και εκεί την ώρα λες, καλά που έχω και το παιδί μου, δηλαδή νιώθεις μια πρόκληση. Ναι, το παιδί είναι πίσω βέβαιος, ναι, θέλει τις δικές σου πλάτες. Οι γονείς σου, έτσι πως οι περιγραφές από τα συμφραζόμενα που έχω καταλάβει, ήταν αρχοντικοί άνθρωποι, δηλαδή και ο πατέρας σου και η μητέρα σου, άνθρωποι που είχαν μια αρχοντιά. Δεν εννοώ αστική καταγωγή, που αυτό δεν το ξέρω κιόλας. Ξυλοαστικής προέλευσης είμαι. Εσύ πως και δεν βγήκες δεξιός και έγινες αριστερός? Παιδί μου, είσαι σοβαρό. Ναι. Δηλαδή, πώς γίνεται να... ξέρω ότι από τότε που σε ξέρω είσαι αριστερός, αριστερών πεπιθήσεων. Εντελώς. Θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι δεξιόν. Όχι. Και να σου πω κάθετα γιατί όχι. Ναι. Γιατί είμαι καλλιτέχνης, φίλε. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό. Είμαι αριστερός. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Δεν έχει σχέση αυτό. Αν είσαι υπέρ της ισότητας των ανθρώπων, τότε δεν καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά πώς κάποιος μπορεί να είναι δεξιός. Που δεν είναι υπέρ της ισότητας. Ακριβώς. Αυτή δεν είναι η διαφορά. Λοιπόν, ή αν είναι στην ελευθερία, είναι φιλελεύθερος και λέει: πιστεύω ότι ο ικανός πρέπει να προκόπτει, ο άλλος, ας πούμε. Ξεχνώντας βεβαίως ο φιλελεύθερος ή οι φίλοι μας, οι νεοφιλελεύθεροι ή οι φιλελεύθεροι, ότι αυτό το ότι ο ικανός πρέπει να έχει το ελεύθερο να προκόψει είναι μία μούφα. Γιατί βεβαίως εξαρτάται ποιος. Εσύ που γεννήθηκες με τις ευκαιρίες στην Τούμπα, που μπορεί ο πατέρας σου να μην είχε μία, δεν έχεις την ίδια ευκαιρία με κάποιον άλλον που γεννήθηκε στην Εκάλη. Επειδή όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διακρίθει με τις ικανότητες του και κυρίως το ταλέντο του. Λέω κυρίως το ταλέντο του, ναι. Γιατί παρότι το μυαλό σου είναι και συγκροτημένο και πάρα πολύ έξυπνο, σε πληροφορώ ότι το ταλέντο σου είναι τόσο εκρηκτικό που επισκιάζει γενικώς όλες σου τις άλλες. Ευχαριστώ. Μην με ευχαριστήσεις, δηλαδή το θεωρώ αυτονόητο. Δεν νομίζω ότι είναι μονάχα η δική μου γνώμη αυτή. Αυτό θέλω να σου πω, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έπρεπε λογικά να πεις, ναι ρε παιδιά, αλλά ο καλύτερος πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Και γιατί εσύ είχες παραπάνω ευκαιρίες από κάποιους άλλους, και εσύ ας πούμε, όπως λες... Είχα. Είχες. Ναι. Λόγω σχολείων ας πούμε και σχολείων. Ναι, λόγω λιγότερων οικονομικών δυσκολιών, πώς δεν είχα. Μπορεί ο πατέρας μου να μην είχε τα μέσα παραγωγής ιδιαίτερα στα χέρια του, κατ' επέκταση μέσω κληρονομικής διαδικασίας να τα έπαιρνα και εγώ τα μέσα παραγωγής. Αλλά παρόλα αυτά είχα περισσότερες ευκαιρίες από κάποιον άλλον. Εντάξει, οι οποίες όμως με το ταλέντο το καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Το ταλέντο είναι μια άλλη ιστορία. Και αν μου επιτρέπεις, μπορώ να σου πω την άποψή μου σε σχέση με το ταλέντο. Επειδή το ταλέντο, κατά τη γνώμη μου, βγαίνει από το τάλαντο, δηλαδή από αυτό που πρόσεξε. Πληρώνεις, όχι με αυτό που πληρώνεσαι, δηλαδή τι πληρώνεις στην ουσία. Το ότι έχεις την έπαρση, γιατί περί έπαρσης ο λόγος, να καταθέτεις την ψυχή σου στην αγορά καθημερινώς. Στην αγορά όμως. Και αυτό δεν το κάνουν πολλοί. Έχεις λοιπόν την έπαρση κερατά ότι θα καταθέτεις την ψυχή σου καθημερινώς στην αγορά, θα το πληρώσεις κιόλας. Εκεί έρχεται και η αντοχή που είπαμε πριν. Περί δύναμης λοιπόν ο λόγος στην υποκριτική. Κοίταξε, ο σκηνογράφος ο Παντελιδάκης κάποια στιγμή, κοιτώντας έναν συνάδελφο, ο οποίος όλοι λέγαμε ότι ήταν ταλαντούχος και κάπου στο δρόμο έφυγε, μου λέει: Θοδωρή, είναι μαραθώνιος. Δεν είναι σπριντ η δουλειά. Και έχει δίκιο. Περίπου χοντρικά έλεγε αυτό που λες. Ναι, ναι, έχει σχέση αυτό αντοχής. Το μαραθώνιος έχει σχέση και με την έννοια της διάρκειας, Θοδωρή. Δηλαδή. Εγώ είμαι, το να μάθεις να αντέχεις. Είμαι 20 χρονών είμαι στη δουλειά. Τυχερός, να το άλλο στοιχείο. Πολύ τυχερός με τους ανθρώπους που έζησα δίπλα τους.
20 και είμαι περίπου 40 χρόνια στη δουλειά. Ξέρεις τι είναι το στοιχείο το οποίο μπορεί να με, όχι διαφοροποιεί, αλλά να με χαρακτηρίζει? Αυτή η έννοια της διάρκειας. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Επειδή πιστεύω ότι διάρκεια στον χρόνο δεν υπάρχει. Αυτό που νομίζουμε ότι διαρκεί είναι αυτό που αξίζει να αρχίσει πάλι. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο κάνω εκκίνηση κάθε φορά σε κάθε έργο μου, σε κάθε καλλιτεχνική μου πράξη. Και αυτό είναι και σαφές και πιο απτά. Δηλαδή αυτή η συνεργασία με τον Τόμας Παντούρ, με ένα παιδί σχετικά νέο, ένα παιδί το οποίο δεν γίνεται... είναι νέος πολύ. Πόσο είναι? Όχι, δεν είναι νέος. Τώρα ξέρω ότι με εννοεί κανείς νέο. Είναι 49-50. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, στα ονόματα όπως είναι ο Στερμάγερ, δηλαδή που αυτή τη στιγμή... Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο, ναι, είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι ενός διεθνούς κύρους και αναγνώρισης, η οποία εντός εισαγωγικών είναι και λίγο της μόδας, δηλαδή. Αλλά για σένα είναι η συνάντηση με αυτό που σήμερα έχει έναν λόγο και αρθρώνει έναν λόγο θεατρικό και το οποίο σε ενδιαφέρει. Αυτό θέλω να πω είναι μια απτή εκ των πραγμάτων, ας πούμε, απόφαση, η οποία θέλει τον εαυτό σου να ξαναξεκινά. Ναι, να ξαναξεκινά. Ναι, δεν ναι, θέλεις. Το κάνω όμως πάντα αυτό. Το κάνω πάντα αυτό. Ακόμα και σε λιγότερο, αν θες, εμφανείς συνεργασίες ή αποφάσεις. Εδώ ναι, μπορεί κανείς να πει, α, σου δόθηκε και η ευκαιρία η συνεργασία σου με τον Παντούρ να σου δώσει μια άλλη διαφορετική εκκίνηση. Όχι, και το κάνω και σε άλλα πράγματα. Ναι, ναι, το βλέπω διαρκώς. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι και ο κόσμος το βλέπει. Σε βλέπει καταρχάς να τολμάς, να ανοίγεσαι, να την πατάς. Κυρίως να την πατάς όχι καλλιτεχνικά, να την πατάς οικονομικά. Έχεις το ελάττωμα να έχεις μπει ως παραγωγός και να μην ξέρεις να κρατήσεις τον εαυτό σου από έξοδα για το καλλιτεχνικό δεν αποτέλεσμα. Είναι αυτό δεν είναι έτσι. Είναι έτσι, το έχω δει αυτό. Σε έχω δει δηλαδή να μην λυπάσαι λεφτά για κάτι που καλλιτεχνικά το θεωρείς απαραίτητο να γίνει, το οποίο κανένας παραγωγός... Πολλοί δεν λυπούνται λεφτά. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα λεφτά που κάποιοι δεν λυπούνται δεν είναι δικά τους, αλλά είναι του κράτους. Mm-hmm. Η ειδοποιώς εδώ διαφορά είναι ότι ο φίλος απέναντί σου τώρα δεν υπήρξε ποτέ κρατικοδίαιτος. Δεν έχει πάρει ούτε μία δραχμή, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Και οι επιλογές που κάνει σε σχέση με τα έργα που ανεβάζει, μην κοροϊδευόμαστε, ως επιτοπλίστων κινούνται στον χώρο της κρατικοδίαιτης παραγωγής. Εκεί κανείς μπορεί να μου πει, τι κάνεις, πού πας ρε Καραμίτρο. Ναι. Εκεί ναι. Μας έχω δει να το κάνεις αυτό. Αλλά δηλαδή, όχι όμως το ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης που έπαιρνε επιχορηγήσεις. Τα δίνει όλα ο άνθρωπος στις παραστάσεις του και ακόμη πιο πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κρατούν τίποτα για τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά έπαιρνε επιχορηγήσεις. Εσύ, ας πούμε, δεν πήρες ούτε επιχορηγήσεις, θέλω να πω, Γιώργο. Ναι, εγώ είχα. Χωρίς να. Δεν μπορούσα να πει ότι. Α πούμε, ο Ιδίποδας που είχες κάνει με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Ναι. Η οποία δεν έπεφτε καρφίτσα από κόσμο. Κατάφερες αυτή τη φοβερή δουλειά να τη βάλεις μέσα, ρε Γιώργο. Δηλαδή, αντί να βγάλεις λεφτά. Ήταν τεράστια η παραγωγή. Αυτό λέω. Έκανες την παραγωγή πιο πάνω από τον πόη της. Από τη χωρητικότητα των θεάτρων και των πιατσών, ας πούμε. Όχι, γιατί δεν έπεφτε καρφίτσα Θοδωρή στην Επίδαυρο και στους Φιλίππους. Μετά, όταν έγινε μια τρομακτική επίθεση από τον τύπο, δεν ήταν ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Χωρούσε στρατός μέσα στο θέατρο που δεν έμπαινε. Α, ναι. Ναι. Αυτές τις επιθέσεις από τον τύπο που έχεις δεχτεί, γιατί δεν προσπάθησες έτσι να το ελέγξεις? Με την πονηριά που σε διακρίνει. Θα μπορούσες, ρε παιδί μου, να κάνεις κάποιο χειρισμό ώστε να μην τη φας την επίθεση αυτή. Τι να σου πω. Είναι ο εγωισμός σου φαίνεται, Όχι, φαίνεται ότι μπορώ να είμαι πονηρός. Ίσως φαίνεται. Αλλά και να μπορώ να είμαι πονηρός, αλλά κατ' επιλογή δεν κάνω τον πονηρό. Είχε σχέση με κάτι που θέλω να σου πω από την αρχή της κουβέντας μας που κάτι λέγαμε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο ήταν το θέμα που συζητούσαμε. Υπάρχει ένας αξιακός κώδικας. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε μένα. Και είναι μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα δεν. Και όσο μεγαλώνεις, αυτές οι κόκκινες γραμμές αποκτούν μεγαλύτερη ένταση στο χρώμα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσεις. Με αυτή λοιπόν δεν είναι θέμα πονηριάς ή ελιγμού ή διπλωματίας. Όχι, αν αποφασίσει κάποιος να με θίξει, και του το επισημάνω, του πω ότι δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Γιατί ποτέ δεν εκρήγνει με απότομα. Mm-hmm. Απλώς η έκρηξή μου μπορεί να είναι πολύ δυνατή ίσως για κάποιους.
Προειδοποιείς. Μπορώ να σου πω και εκτός ποδοσφαιρικών όρων, δηλαδή τρεις κάρτες. Πριν βγάλεις κόκκινη. Ναι. Φίλους έχεις? Παλιά έλεγα ότι δεν έχω φίλους γιατί δεν έχω μυστικά. Δεν, μανώσια ήταν αυτό. Φίλους θα ήθελα να έχω. Έχω γνωστούς και καλούς γνωστούς. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι αν θελήσω κάτι, ο γνωστός μου θα μου σταθεί σαν να είναι φίλος. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Στην φάση που αντιμετώπισες κάποια στιγμή... Αλλά φίλο, συγγνώμη, δεν κάνουμε παρέα, δεν είμαστε, ξέρεις, κολλητάρια. Υπάρχει περίοδος που μπορεί να είμαστε κολλητάρια, αλλά περίοδος που χανόμαστε. Έγινε ξεσκαρτάρισμα στη ζωή σου σε αυτόν ακριβώς τον τομέα την ώρα που τους είχες ανάγκη και πιο έμπρακτα? Ναι. Έγινε. Βρέθηκαν άνθρωποι που να στάθηκαν στο πλάι σου? Ναι, αυτοί που δεν μπορούσαν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι... μήπως του ασφαλούσε επειδή δεν μπορούσανε? Όχι, όχι, όχι. Αυτοί που δεν μπορούσαν βοήθησαν. Δηλαδή με βοήθησαν από το έλλειμμά τους. Και όχι από το περίσευμά τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν περίσευμα δεν βοήθησαν. Συνήθως έτσι γίνεται. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, από μια ηλικία και έπειτα να ξεσκαρτάρεις. Δεν είναι εύκολο. Γιατί όταν διώχνεις ανθρώπους, πρέπει να το προσέξεις πολύ. Γιατί διώχνεις κομμάτι του εαυτού σου. Δεν διώχνεις κάποιον άλλον. Πονάει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί διώχνεις και κομμάτι του συναισθήματος. Είναι το παρελθόν σου αυτό. Περισσότερο μέσα σου πιστεύεις ότι έχεις πόνο ή θυμό? Και τα δύο. Και τα δύο. Τώρα ελπίζεις με πρώτη φορά αριστερά? Ναι, βεβαίως. Αν δεν ελπίζα, δεν θα ήμουν εκεί που είμαι. Δεν θα στήριζα. Και στήριξα εποχή που ο περίφημος αντιμνημονιακός λόγος όχι απλώς δεν ήταν της μόδας, αλλά ήταν και επικίνδυνος όταν το άρθρωνε κάποιος. Όπου και το πλήρωσα, βεβαίως. Ναι, ναι, το ξέρω. Όχι, έχεις εκτεθεί σε αυτό το πράγμα. Σε είδαμε και σε καμπάνια του κόμματος. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα τα βγάλουμε πέρα? Έχει πάλι σχέση και με τον αξιακό κώδικα που λέγαμε πριν. Και πιστεύω ότι ο αξιακός κώδικας του Πρωθυπουργού είναι υψηλού επίπεδου. Γιατί, ξέρεις κάτι, τα τελευταία χρόνια γίναμε όλοι λάτρες του μπισμαρκικού, έτσι, εφικτού της πολιτικής. Και σιγά σιγά περιέπεσε η πολιτική στο χώρο μιας καλής διαχείρισης. Ενός ιδεολειπτικού λογιστή. Δεν είναι αυτό η πολιτική. Η πολιτική πρέπει να έχει όραμα και η πολιτική πρέπει να κουβαλά και να φέρει και ένα είδος ηθικού κώδικα, ηθικών αξιών. Γιατί διαφορετικά ο κάθε άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός, ένα κουτάκι Excel. Δεν τη λέγαμε τις προάλλες 25% ανεργία, 30% της ανεργίας. Και ξαφνικά ξεχνάμε ότι αυτό το νούμερο που ανεβοκατεβαίνει ή αυξάνεται αφορά συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος τον διώχνουν από τη δουλειά του, πάει σπίτι και δεν ξέρει πώς να δει τα παιδιά του ή τη γυναίκα του. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός και οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν πιστεύω ότι ο ηθικός τους κώδικας είναι υψηλού επίπεδου. Άρα, ναι, θα πετύχει αυτή η ιστορία, με δυσκολία μεν, με αγώνα δε, αλλά θα πετύχει. Και αν προλογίζοντας τον Κιμούλη μίλησα για τρικυμίες, πού να δείτε πόσες πέρασε η καλεσμένη μου που έρχεται σε λίγο.